έτοιμος! Κλεμπονιάρη αυγουλοκέφαλε. Μη σηκώνεις τον τόνο της φωνής σου, μην έρθω εκεί και σου σκάσω χεντίδι στο κεφάλι και μείνεις λιπόθυμος τρία μερόνυχτα που είσαι αγωθεί με την ηλιοθεραπεία να πούμε. Εδώ κοίτα το εκρού του νεκρού, οφηματικός. Φωνάζεται να πούμε. Τρία. Και τρία έξι. Ένα. Γράφουμε. Ανατρίχιασα. Λοιπόν, παιδιά καλησπέρα. Καλησπέρα λέω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, είναι δε. Ναι, είναι καριερίστες. Παίζω σε μια εκπομπή, κάνω το γέλιο. Τρίτο θεωρείο πίσω. Το επάγγελμά μου είναι ταξιτζής. Έχω να πούμε ένα μαξάκι και βγάζουμε το μεροκάματο. Γενικότερα η δουλειά δεν πάει πολύ καλά, τα ακούτε τα πράγματα όπως πάνε. Αλλά παιδιά και εσείς, ήρθα εδώ έτσι να τα πω γιατί βλέπω και περνάει κόσμος και τα χώνει. Δεν πάτε καλά, ε. Δεν πάτε καθόλου καλά. Έχετε ξεφύγει παντελώς. Μπαίνει άλλη 8.30 ώρα το πρωί. Δεν έχω πιει καφέ. Το μάτι μου είναι γλαρό, έχω καταπιεί μπανάνα, είμαι στραβωμένος. Και της λέω, πού πάμε, Γαλάτσι, πού ακριβώς, θα σου πω, μυστικό είναι. Τι είσαι σε αποστολή, πες μου, πάμε εκεί να ξέρω. Τρία δευτερόλεπτα να στριψώ, εδώ δεξιά, γράχτη μόνη, πάει γρία. Κάτσε δηλαδή. Τι με πέρασες, ποιος νομίζεις ότι σε μεταφέρει, ο Batman. Πες μου από νωρίς την πληροφορία να μπορέσω να αυτόσω να με ένα μυαλό όλη την ημέρα. Είναι δυνατόν, είσαι σοβαρός. Εδώ κοιτάξτε φάτσα ανθυγινή. Έχουνε βάλει να πάει έναν τύπο πίσω από την κάμερα, σαν τον Goofy που έχει κάνει πλαστική. Άσε με τώρα. Τις προάλλες παθαίνω το εξής, βγαίνω από το σπίτι γιατί γενικότερα οι φίλοι λένε Στέλιος ο στραβωμένος. Γιατί? Επειδή απλά έχω θυμόμαστε με πέντε πράγματα, είμαι ρε παιδί μου, ντακ. Τα λέω όπως είναι, μονοκόμματα, φέτα. Βγαίνω το πρωί από το σπίτι. Έχω τον Καραγκιόζ τον απέναντι, τον Γιώργο, που είσαι Στέλιο, καλημέρα. Ας το διάλογο, ρε βλάκα. Ας το διάλογο, θα μου πει καλημέρα. Πού την είδες? Πού ζεις, άλλη χώρα ζεις? Κλείνει το άλλο στο σανσέρ και φωνάζει. Βγάλτε με έξω βοήθεια. Κάτσε μέσα, ρε βλάκα. Και άμα σε βγάλουν, πού θα βγεις, στην Ισπανία? Πάλι εδώ θα βγεις. Κάτσε μέσα, ρε ηλίθεια. Είσαι χαζός. Έχουν δηλαδή πολυκατοικία. Χάος. Μένω στον πρώτο όροφο. Στον πρώτο. Ισοβαθμία να πούμε του τρόλεϊ τις ιστορίες στα κανάλια. Και σκάει ο οδηγός από την κίνηση μοντιλιάρισμα και όση ώρα περιμένει, μου δίνει το κινητό να το φορτίσω. Από το παράθυρο. Μάγκα, δώσε μια φόρτιση να φύγουμε. Τι μου λες τώρα. Φεύγω το πρωί, σκάω στο Σύνταγμα. Αστυνομία. I love you. Αυτοί είναι τα καλύτερα παιδιά, εγώ τους πάω. Τους πάω. Όταν με βλέπουνε. Πολύ καλά παιδιά. Σκάω μύτη 8 ώρα στο Σύνταγμα. Πίτα τώρα, έτσι. Της γριάς ο κόλλος γίνεται. Μιλάμε για πανικός τώρα. Απ' τη Ζάρα δεν βλέπεις. Σκάω μύτη. Μου σκάει ο Ο αστυνομικός μου λέει καλημέρα, σε έχετε παρκάρει παράνομα. Έγινε. Πού να το βάλω καλημέρα μας. Ποιο εκεί, πού εκεί. Όχι εκεί, διέξε μου. Πού. Εκεί, εκεί έχει γριά. Πατήσω τη γριά. Θα με σαλτάρεις, στρουμφάκι. Καθένα στα δικά του, ό,τι θέλει. Μπαίνει ένας τύπος προχτές, του λέω που πάμε. Μου λέει Κυψέλη. Του λέω πού Κυψέλη, μου λέει μέσα. Του λέω δεν νόμιζα ότι είπαμε Τρίπολη, προφανώς μέσα. Πού αλλού, απ' έξω, τρέλα. Τις προάλλες την παθαίνω, κάτσε να σου πω ιστορία τώρα, να σου σηκωθεί η πέτσα, να σου ξεκολλήσει το δέρμα. Η τρίχα λέει. Τα δικά μου από τα νεύρα μου έχω τρελαθεί. Πάρ' το όπως θα τον βλέπω αυτό να πω. Εδώ κοίταξε Μούρη. Θα το παίξω λίγο όπως το λένε αυτό το 3/4. Από εδώ. Όχι, τον βλέπω και μου ανακατεύεται το στομάχι να μου, τα έντερα. Έχω φάει κιόλας, τα βγάλω όλα, εδώ και τα φάτσα. Πες μου ότι υπάρχει η γυναίκα που πάει μαζί σου να της κάνω εικόνισμα, μεγάλε. Άμα τη δεις, πες της και σανότερα.
Λοιπόν, περπατάω στον δρόμο, παιδιά. Προσέξτε, είναι λίγο σοβαρή ιστορία αυτή. Σαββατόβραδο. Παίρνω μια τύπησα, ένα ωραίο. Ωραία κοπέλα. Ένα καλό κομμενάκι. Το φορτώνω μέσα, τη λέω που πάμε κοπελιά, μου λέει γλυφάτα. Τη λέω φύγαμε. Μπαίνουμε στο ταξί, ξαφνικά στο δρόμο αρχίζει κάτι βοκιτά, δεν μπορώ, δεν αντέχω, κάτι παθαίνω, ρυποθυμάω. Λέω τι γίνεται ρε παιδιά, το τσιτώνω όλο το πράγμα, φεύγουμε σφεντόνα, φτάνουμε στο ασκληπείο. Την παίρνει ένα φίλο μου καλό γιατρό που τσεπώνει κάτι φακελάκια. Δεν δουλεύει μόνο στο ασκληπείο αυτό, σε διάφορα νοσοκομεία τα παίρνει από παντού, είναι πώ το λένε, είναι πράκτορα. Παίρνει ποσοστά. Γραφεία ταξιδιών, δίνει κάτι παραπάνω και σου στέλνει την πεθερά στον αγύριστο. Πολύ καλό γιατρό, ε! Εμένα μου έχει καθαρίσει τρεις ξαδέρφες, έχουμε κάνει καλή δουλειά μαζί. Λοιπόν, την πάμε εκεί. Τη βάζουν μέσα, βγαίνουν τύπους έξω, μου λέει τύπησα είναι έγκυος. Βγαίνει τύπησα έξω, λέει δικό του είναι. Λέω ρε πάτε καλά. Έντε γάμισα, θα πληρώσω κιόλα. Σοβαρευτείτε ρε. Μου λέει ο γιατρός θα κάνουμε τεστ DNA, του λέω τι με πέρασε για τον Πασχάλη. Έχετε τρελαθεί. Λοιπόν, με βάζουν μέσα. Μου κάνουν εξετάσεις, βγαίνω έξω, μου λέει ο γιατρός είσαι στήρος. Μη γελάσεις ακόμα, γέλα τώρα θα σου πω ότι έχω τρία παιδιά. Τώρα γέλα. Του λέω γιατρέ, αστείευες έτσι, δεν πάω να το εννοείς αυτό. Γυρίζω στο σπίτι παιδιά, μπαίνω μέσα, σουλά, τραμμένο, σουλά θα πεθάνεις. Φουσκώνω παιδιά, μπαίνω μέσα, την αρπάζω το μαλλί, πώς είναι οι Flintstones. Την τραβάω, η μάνα της μένει 7 τετράγωνα πιο κάτω. Χτυπάω το κουδούνι, το μαλλί δεν το έχω αφήσει. Ανοίγει την πόρτα, τη λέω: πάτε να μωρή. Κρακ! Την αμολάω μέσα. Τρέλα, τρέλα, παιδιά. Λοιπόν, γενικότερα το τιμόνι είναι δύσκολη ιστορία. Όταν είσαι στον δρόμο, είσαι συνεχώς εκτεθειμένος και ο καθένας από εσάς λέει το κοντό του και το μακρύ του. Μπαίνει ένας προχτές μέσα, του λέω: τι γίνεται, μου λέει: χάλια η κατάσταση. Του λέω: τι φταίει, μου λέει: για όλα αυτά είναι η Εβραίοι και η πουτάνα η γυναίκα μου. Άμα τον ρωτήσει. Πώς το συνδυάζει όλο αυτό, δεν ξέρει να σου πει. Μιλάμε τώρα, αγαπάσαι με τώρα. Έχω τρελαθεί, σου λέει η κατάσταση. Τέλος πάντων, θα επανέλθω σε κανένα 2-3 επεισόδια από τώρα. Θα έρθω ξανά, γιατί από ό,τι έμαθα και πληροφορήθηκα, θα το κάνουμε εδώ το πράγμα. Θα περνάμε, λέει, κυκλικά. Τώρα δεν ξέρω, θα κάνουμε γύρω-γύρω όλοι από το τετράγωνο, δεν έχω καταλάβει. Αλλά κυκλικά, λέει, θα ξαναρχόμαστε. Θα σας αφήσω εδώ. Την επόμενη Δευτέρα πάλι θα είναι κάποιος άλλος. Καλά πάει εδώ. Καλά πάει. Απλά όποιος έρθει από τους επόμενους, προσοχή παιδιά σε αυτό με την κάμερα, γιατί μάλλον μεταξύ μας... Εντάξει. Δεν λέμε τίποτα, απλά είναι λίγο που... Το παιδί, εντάξει, δεν τρέχει, καλό παιδί να είναι. Ο παππούς του μόνο που πανηγύρισε για το αγόρι. Ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε παιδιά, να είστε καλά. Και πού είστε μάγκες, τώρα το Πάσχα που θα φύγετε προς τα έξω να πάτε διακοπές, να ψήσετε τα αρνιά σας και να φάτε να περάσετε καλά, ηρεμία στον δρόμο. Δεν τρέχουμε, δεν μιλάμε στο κινητό, είμαστε συγκεντρωμένοι, το δίπλωμα δεν αντικαθιστά. Μάτια, μυαλό και αντίληψη, να είστε συγκεντρωμένοι. Παίρνει κάποιος τηλέφωνο, αργότερα. Δεν σ' αρέσει το τραγούδι, μην τα αλλάξει εκείνη την ώρα. Συγκεντρώσου 300-300 χιλιόμετρα, κάτα με ασφάλεια για να πας και να γυρίσεις πίσω. Όχι μόνο για τη δική σου ασφάλεια και το αλλού. Καλά να περάσετε. Και καλή επιστροφή. Φιλάκια.